ήταν οι πλατείες και τα πεζοδρόμια. Στην ΑΦΠΑΤΟ υπάρχουν πολλοί πεζόδρομοι, οι οποίοι όμως είναι μη χαρακτηρισμένοι ως πεζόδρομοι. Είναι δρόμοι οι οποίοι μπορεί να είναι πλακοστρωμένοι, να έχουν τη μορφολογία και τη λειτουργία την καθημερινή ως πεζόδρομοι, όμως αυτό να μην έχει συμβεί και να μην έχουν χαρακτηριστεί. Με αποτέλεσμα, βάλαμε αυτό το ζήτημα στη Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να το αναδείξει και να προχωρήσει ποιος είναι ο σχεδιασμός της. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα κατοίκων με επαγγελματίες. Και σε αυτά τα προβλήματα ο Δήμος σήμερα που μιλάμε δεν έχει πράξει τίποτα. Το έχει αφήσει αυτή τη στιγμή στο μέλλον. Δεν συζητάμε για μικροθέματα τα οποία έχουμε φέρει και στη Δημοτική Επιτροπή. Και μια και είναι εδώ τώρα η αγαπητή κυρία Σωτηροπούλου με το θέμα της οδού Κατσαντώνη, που υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος που ελοχεύει από την κίνηση οχημάτων και σε μια περιοχή που ήταν το παλιό έκτο δημοτικό σχολείο. Ζητήσαμε να γίνουν κάποιες, πραγματικά κάποιες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους. Ούτε και αυτό συνέβη. Μόνο διαβεβαιώσεις πήραμε ότι θα γίνει. Και μια πινακίδα που δεν φαίνεται τοποθετήθηκε. Ήθελα να πω πόσα φαίνεται το σπίτι μου και δεν πήρα εγώ. Το επόμενο θέμα, φέραμε προβλήματα και από περιοχές οι οποίες είναι από την περιφέρεια. Φέραμε το θέμα του δρόμου της Φαμήλας, κατόπιν με την ενημέρωση που είχαμε από τους τοπικούς στο δημοτικό διαμέρισμα της Φαμήλας, τοπική κοινότητα Φαμήλας, φέραμε το θέμα του δρόμου που υπάρχει, ένας χωματόδρομος στο οποίο δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν στην περιοχή Κλεφτάλου. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στο οποίο μάλιστα είχαμε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά στο να αναδειχθεί και μάλιστα τόσο ο Σύλλογος όσο και ο τοπικός πρόεδρος αλλά και πλήθος από τους πολίτες, κατοίκους και από την περιοχή της τοπικής κοινότητας Μιλιάς για το θέμα του δρόμου που φέραμε σαν ερώτημα και στο οποίο είπαμε στον Δήμαρχο ότι πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν λάβει προεκλογικά διαβεβαιώσεις ότι με την εκλογή της νέας Δημοτικής Αρχής της εφιστάμενης το ζήτημα αυτό θα επιληθεί. Με είχε διαβεβαιώσει ο ίδιος ο τοπικός πρόεδρος και μάλιστα ο άνθρωπος είναι πλήρως απογοητευμένος και δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Πηγαίνουμε σε ένα δρόμο ο οποίος είναι κρανίου τόπος, βομβαρδισμένο τοπίο, κινδυνεύεις να φύγεις εκτός δρόμου και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα.